Μετά από δύο συνεδριάσεις, πολλές συζητήσεις, αντιδράσεις και προτάσεις, τελικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ανοίξει τη μοναδική κατατεθήσα εμπρόθεσμη πρόταση αξιοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης του κληροδοτήματος Παναγιώταρου στη Μικρή Μαντίνια. Σύμφωνα με την πρόσκληση η οποία είχε υπάρξει κατά το παρελθόν από το Δήμο Καλαμάτας, προκειμένου υποψήφιοι επενδυτές να καταθέσουν φακέλους επενδυτικής πρότασης για το κληροδότημα Παναγιώταρου, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ήταν 28 Αυγούστου του 2019 κατατέθηκε μόνο μία πρόταση επενδυτική. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή η Οικονομική Επιτροπή έπρεπε να προβεί εντός ενός μηνός στο άνοιγμα της επενδυτικής πρότασης, στην αξιολόγησή της και στην αποστολή της στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων που βρίσκεται στην Πάτρα. Πλέον, ο φάκελος της πρότασης εκ μέρους του Θεόδωρου Μπρεζεράκου θα αξιολογηθεί από μια επιστημονική επιτροπή που συστήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου. Αυτή η πρόταση μαζί με το πόρισμα της επιτροπής θα τεθούν υπόψη της αποκεντρωμένης διοίκησης και αν οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία θετικά, τότε η διαδικασία θα συνεχιστεί. Στη δεύτερη φάση θα μπορεί πλέον να κάνει νέα ανοιχτή πρόσκληση ο Δήμος Καλαμάτας και να προσκαλέσει όλους τους επενδυτές, είτε συμμετείχαν είτε δεν συμμετείχαν στην πρώτη φάση, προκειμένου επί της συγκεκριμένης προτάσεως, επενδυτικής προτάσεως από το Συμβούλιο Κοινοφελών Περιουσιών, να διατυπώσουν τη δική τους οικονομοτεχνική πρόταση, έτσι ώστε να καταλέγαμε στον έναν και μοναδικό επενδυτή, ο οποίος θα είχε τη δυνατότητα να μισθώσει το συγκεκριμένο ακίνητο. Σε κάθε περίπτωση, η επενδυτική αξιοποίηση του κληροδοτήματος θα ζωντανέψει την περιοχή και το ακίνητο το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο τόσα χρόνια.